Μείνετε μαζί μας, στείλτε τώρα τις δικές σας ερωτήσεις. Είναι εδώ από το κίνημα υπέρβαση, από τους δανειολήπτες, από εκείνους που ζητούν καθημερινά να τους δώσουμε πληροφορίες, να τους προσφέρουμε την τεχνογνωσία ή διέξοδο, αν θέλετε. Είναι εδώ ο Κυριάκος ο Τόμπρας, έτοιμος να απαντήσει. Έρχεται από μια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Βόλο, είχε προηγηθεί αυτή της Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να μπείτε στο κίνημα υπέρβαση, να δείτε για να είστε έτοιμοι να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε στο αμέσως μετά από λίγα λεπτά που θα βρίσκεται μαζί μας. Είμαστε εδώ και σας είπα ότι θα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, νομίζω, της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η Μαρία Ιζάγκα, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Μαζί μας είναι και ο Κυριάκος ο Τόμπρας από το κίνημα της υπέρβασης. Καλημέρα. Και καλημέρα, καλημέρα σας. Και προπαντός είσαστε όλοι εσείς που από το πρωί στις 6.30 είσαστε εδώ. Κρατάτε κόντρα. Κρατήστε, αδέρφια, όσο αντέξουμε. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς. Ελπίζω να τους τρελάνουμε εμείς στο τέλος. Δεν στέκουμε στις δημοσκοπήσεις, δεν στέκουμε σε αυτό που λέτε εάν είναι λογικό, αν είναι παράλογο να είναι βουλευτές που εξελέγησαν με την ψήφο σας υποψήφιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αλλά να οδηγούνται στη φυλακή και να κάνουν τον προεκλογικό αγώνα από τη φυλακή. Ας τα βλέπουν αυτά τα παιδιά της τραμπαλοπαρέας του Μαξίμου, τα παιδιά του Αντινιούζ, από την Πράβδα, του Σαμαρισμού, που σήμερα την εγκύκλιο που εξέδωσα, την είδες Κυριάκο, μια εγκύκλιο που εξέδωσα προς τα μέλη του κινήματος Ανατροπή, την είδες? Όχι, δεν πρόλαβα. Εξέδωσα μια εγκύκλιο και τα παιδιά της τραμπαλοπαρέας, ναι, εκεί του Μαξίμου, θέλησαν να... Α, την έχεις, μπράβο ρε Αμέλια. Όχι, δεν είναι, την εγκύκλιο θέλω, Αμέλια. Α, την εγκύκλιο, όχι, εγώ έχω την απάντηση. Θέλησαν λοιπόν να το δουν στα σοβαρά και ναι, να πούνε ότι λέει έβαλε πλώρη ο Νικολόπουλος για τη Χρυσή Αυγή. Και βέβαια, όσοι με γνωρίζουν από παιδί ξέρουν ότι είμαι αντίθετος, αλλά ξέρω ότι ο φασισμός δεν πολεμιέται με το φασισμό. Έτσι. Η εγκύκλιος λοιπόν, για να την ακούσει και η φιλενάδα μου η Μαρία και εσύ, έλεγε Γραφείο Γενικού Γραμματέα, εγκύκλιος. Με αφορμή το παραπεπτικό που εστάλει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τις ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου, βάσει του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, ζητώ από τα μέλη και τους φίλους του κινήματος Ανατροπή να αποφεύγουν πρώτον την ομοιόμορφη ένδυση και υπόδηση, δεύτερον το συντεταγμένο βάδισμα, τρίτον τη λήψη αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στα πλαίσια λειτουργίας του κινήματος, τέταρτον τη διάδοση των ιδεών του κινήματος, πέμπτον την αγορά νερομπίστολων στα παιδιά τους, έκτον τη συμμετοχή σε παιχνίδια χρωματοσφαίρισης ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Νικολόπουλος. Εκεί λοιπόν φαίνεται ο Ζήσης μάλλον σκούριασαν από ό,τι φαίνεται εκεί στην εξουσία, εκεί στα υπόγεια του Μαξίμου έχει, ναι, ναι, υγρασία. Και, πολλά... και δεν το καταλάβανε ότι... Και ποντίκια, και ποντίκια, όχι μόνο υγρασία. Εγώ λοιπόν παιδιά θέλω να σας πω ότι θα είμαι πάντα αντίθετος σε όποιον προσπαθεί να φυλακίσει την ελευθερία, να φυλακίσει τις ιδέες. Αυτά δεν φυλακίζονται παιδιά με τίποτα. Η δημοκρατία εκεί διαφέρει από τους άλλους. Αφήνει ακόμα και τους εχθρούς της να δρουν ελεύθερα και αντιδρά με δημοκρατικούς τρόπους. Έτσι, όχι με τον χωροφύλακα. Πάμε λοιπόν να δούμε, έχουμε μερικά μηνύματα. Έχουμε μερικά μηνύματα. Γιατί λοιπόν έχουμε και τον Δούκα, τον πρόεδρο των περιπτερούχων. Καλημέρα στην Αντωνία Ορφανίδου, η οποία μας λέει το 2012 έκανε σύμβαση με τον ΕΟΤ για ένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Η συμμετοχή του δικαιούχου, κάθε δικαιούχου ήταν 3-5 ευρώ το άτομο και η επιδότηση ήταν 12 ευρώ. Πέρασαν 16 μήνες και ακόμα λέει δεν πήρα την επιδότηση που είναι 900 ευρώ. Απευθύνθηκα στο συνήγορο του πολίτη και η απάντηση ήταν ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Θα επικοινωνήσουμε μετά το τέλος της εκπομπής. Να δούμε το θέμα σας, κύριε Ορφανίδου. Καλημέρα στην κυρία Διονυσία Λαμπορινού, η οποία μας λέει ότι η μητέρα της είναι 59 ετών, έχει 9 χρόνια.
χρόνια το ΤΕΒΕ, το ΑΕΜ και 10 χρόνια ο ΓΑ. Είχε στο όνομά της μια επιχείρηση την οποία έκανε πάυση το 2013. Αυτή τη στιγμή είναι χωρίς εισόδημα και μας είπε ότι πρέπει να φτάσει, μας είπαν στον ΟΓΑ ότι πρέπει να φτάσει στα 67 για να συνταξιοδοτηθεί. Εγώ είμαι στην κατηγορία ΑΜΕΑ με 70% ποσοστό αναπηρίας, είμαι άνεργη, είμαι ανήλικο παιδί. Θα μιλήσουμε και μαζί σας, κυρία Διονυσία, να δούμε τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη δικιά σας την περίπτωση. Ηλία Γεωργίου, συνταξιούχος ΙΚΑ με 400 ευρώ σύνταξη, είναι 42 ετών, βρίσκεται σε απόγνωση, δεν έχει που να μείνει. Θα μιλήσουμε και με την κυρία Λία. Αναστάσιος Παπαχριστόφορος μας μιλάει για, μας ρωτάει αν υπάρχει ΜΚΟ για ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων. Τι είναι αυτό, αν είναι, για στείλτε μας να συμπληρώσουμε όλο το παζλ. Αναστάσιος Παπαχριστόφορος. Και τέλος, Άρης Εφταξίας μας λέει, η ΔΕΗ προτίθεται να πουλήσει και μέρος της παραγωγής μαζί και μερικά υδροηλεκτρικά. Λιθεύει η πώληση Πουρναρίου Άρτας. Να το ελέγξουμε. Θα το δούμε και αυτό, κύριε Άρη. Ευχαριστούμε και το Θανάση το Σταματέλο, γιατί μας έστειλε το πόνημά του γράμματα στην κοινωνία και είδα έτσι ξεφυλίζοντάς του ότι ο κύριος Γουρός, Μαρία μου, που τον υποστηρίζει ο δημαρχός σου, δεν έλειπε από καμιά διοργάνωση εκεί των Ολυμπιακών Φλωρίδης, λέει, οι συγητές του συνεδρίου, Φλωρίδης και Σγουρός, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Με τη Νέα Δημοκρατία ήταν Γενικός Γραμματέας ο κύριος Γουρός. Νίκο μου, καταρχάς καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Φιλοξενία. Γιατί θα μας τρελάνετε. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στον αγώνα στους εκλογές. Εγώ ήρθα εδώ να μιλήσουμε για τον Νίκο. Ναι, καλέ, αλλά λέω, επειδή είσαι και δημοτική σύμβουλος. Βέβαια, εγώ είμαι του δημάρχου, τον είδα βγήκε στο Μέγκα και έλεγε όλοι να πάμε με τον Σγουρό. Γιατί είναι νοικοκύρης. Ένα δισεκατομμύριο να του πει του δημάρχου, αν δεν το ξέρει. Στους αγώνες του Στίβου, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου, ένα δισεκατομμύριο ήταν ο προϋπολογισμός. Ο Σγουρός, ως αναπληρωτής πρόεδρος, το έφτασε και το απέδωσε 20 δις. 20 δις. 20 δις. Να σου πω για άλλες αθλητικές διοργανώσεις, θα τα πούμε άλλη φορά. Νίκο, και μην ξεχνάς όμως και ότι ο Δήμαρχος Γεώργιος πήρε χρήματα για το κλειστό. Και μένα ρε, με κάναν υπουργό. Στο έπρεπε φάλι, να το μείνω. Οποίο θα είναι έτοιμο. Οπότε... Έπρεπε να μείνω. Με κάναν υπουργό, έπρεπε να μείνω γιατί με έκανε υπουργό. Αυτό μου είπαν. Αχάριστε, σε κάναμε υπουργό και εσύ δεν έμεινες και τα μούτζωσες. Είναι κουβέντα αυτή ότι πήρε ο δήμαρχος χρήματα. Είναι από τα λεφτά του, είναι του Σγουρού αυτά τα χρήματα. Έτσι και οι άλλοι πέραν από το Σγουρό όταν είχε τη Γενική Γραμματεία με τον Φούρα. Ξέρεις ότι έχουν υπογράψει 3.500 πολίτες. Τώρα και πάμε στον εισαγγελέα για τη διαχείριση εκείνων των αθλητικών διοργανώσεων. Θα πάνε οι μπλε δήμαρχοι μάρτυρες του Σγουρού. Ας πάνε να το δούμε και αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα όμως να δούμε, σήμερα πραγματικά σε φέραμε, για το λαθρεμπόριο ρε εσύ. Ναι. Θυμηθήκαμε τι μας είχες πει εδώ. Πριν λίγους μήνες, το Νοέμβριο. Και πόσο αληθινή βγήκες. Νίκο μου, θυμάσαι τι είπα. Λένε ότι δεν υπάρχει λαθρεμπόριο. Κι όμως υπάρχει λαθρεμπόριο. Πολύ απλά εγώ θα πω το εξής. Όταν εμείς, μετά από καταγγελίες πολιτών, πάμε στο Υπουργείο και κάνουμε καταγγελίες για ελέγχους για ορισμένα συγκεκριμένα μαγαζιά. Ημέρα Παρασκευή και τη Δευτέρα που πήγαινε ο έλεγχος, τα μαγαζιά ήταν καθαρά. Ποιος τα είχε ειδοποιήσει, εγώ απλώς αυτό ερωτώ. Και να τώρα που βγήκε. Ότι υπήρχαν κρατικοί λειτουργοί μέσα από τα Υπουργεία οι οποίοι ειδοποιούσαν. Σήμερα. Αυτή τη στιγμή, Νίκο, πρόσεξε να δεις. Ο κλάδος έχει μπλέξει. Εμείς, το υγιές κομμάτι του κλάδου, πεθαίνουμε. Όσοι έχουμε πεθάνει, πεθάναμε και οι υπόλοιποι είμαστε με το λουκέτο στο χέρι. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία πουλάνε σε τιμή δηληστηρίου. Δηλαδή, εγώ αγοράζω και αυτός πουλάει. Πες μου, Νίκο μου, σε παρακαλώ, φίλε μου καλέ, πώς αυτός καλύπτει τα έξοδά του. Να σε ρωτήσω. Πώς τα καλύπτει. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον πρόεδρο των καπνοπολών. Να σου πω, Μαρία, από σήμερα που κλείστηκε ο Σπανός στη φυλακή, σταμάτησε το λαθρεμπόριο. Όχι. Υπάρχουν εγώ νομίζω, και άλλοι έξοδοι. Βεβαίως, δηλαδή. Υπάρχει πάρα πολύ. Μεγαλύτερη, μικρότερη. Υπάρχουν μεγαλύτερη, ναι. Μικρότερη. Εγώ νομίζω είναι η μύτη του παγόβουνου. Άρα και σήμερα δηλαδή το κακό συνεχίζεται. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί μου λένε ότι το Σγουρό. Γιατί δεν συνεχίζεται. Όχι, λέτε, μου λένε ότι το Σγουρό εκτός από τον Μπόμπολα. Τον θέλει και ένας που λένε ότι είναι λαθρέμπορος, μεγάλος λαθρέμπορος. Λένε. Άκουσε. Να ακούσουμε τον πρόεδρο των καπνοπολών. Για πάμε. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε. Καλημέρα Λεβέντη μου, τι γίνεται. Καλά, εσείς πώς είσαστε, καλή Δεν εβδομάδα. Σε πήγανε μέσα ακόμα με αυτά που λες, έτσι. Όχι, όχι. Εντάξει. Για κάνε μια προσπάθεια ακόμα, μπορεί να σε πάνε σήμερα. Τι έχεις να καταγγείλεις, για πες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την κλαδική
του Πασόκ. Έχουμε του συνδικάτου. Του Πασόκ. Του συνδικάτου Νικολόπουλε. Έχουμε καλέσει. Άκουσα κλαδική και είχα να την ακούσω χρόνια αυτή τη λέξη. Την κλαδική των περιπτερούχων καπνοπολών. Α. Είναι στο Ζάπιο, στην ναι. έκκληση του Ζαπίου, ώρα 5.30. Έχουμε καλέσει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να παρευρεθούν κάτω και να εν ώψη του νέου νομοσχεδίου που θα γίνει το Μάρτιο, υπεύθυνα να ενημερώσουν τον κλάδο. Θα παρευρίσκονται χονδρέμποροι καπνικών, καπνοβιομηχανίες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, λιανέμποροι, οι ανάπηροι της Ομοσπονδίας, επιμελητήρια κτλ. Και φυσικά είστε και εσείς καλεσμένος, γιατί είστε και από τους βασικούς μας υποστηρικτές. Υπάρχει εκεί πέρα με τον καπνό, υπάρχει τίποτα? Θα τα λύσουμε όλα με το νέο νομοσχέδιο. Δεν είναι μόνο το λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο είναι η κορφή του παγόβουνου. Εμείς εκεί θα καταγγείλουμε πλέον επίσημα τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και πού φτάσαμε ως εδώ. Τι κρύβεται, η χοντρή του θησαυρού, τι κρύβεται δηλαδή? Τα γνωρίζετε, κύριε Νικολόπουλε. Ωραία, να τα μάθει ο κόσμος. Εγώ τα γνωρίζω και έχω βγει στα κεραμίδια. Ο κόσμος όμως δεν τα γνωρίζει, γι' αυτό είναι στον καναπέ. Τι κρύβεται δηλαδή? Θα αναλάβουν λοιπόν τα κόμματα όλ. Ποια κόμματα, μωρέ, δεν έχουμε κυβέρνηση, σας τα κόμματα. Κόμματα. Οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε όλα τα κόμματα. Θα αναλάβουν την πρωτοβουλία για κατάθεση ενός νομοσχεδίου το Μάρτιο που θα βάλουν φραγμό σε αυτά που τόσα χρόνια εργάζονται κάποια συγκεκριμένα άτομα που είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένα υπουργεία. Θα τα πούμε όλα 5.30 ώρα. Να σε ρωτήσω, πρόεδρε. Να σε ρωτήσω, Γιώργο. Ναι. Αν έρθουν βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εσύ θα τους αφήσεις? Εγώ είμαι άνθρωπος και εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε παιδί μου, θα τους αφήσεις, δεν τους αφήσεις, σε ρωτάω. Βεβαίως και θα τους αφήσω. Αντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί να είσαι πολύ δημοκράτης εσύ και να λες όσοι τους έχει ψηφίσει ο λαός, δεν τους αναγνωρίζω. Λοιπόν, θα τα πούμε το απόγευμα και αύριο το πρωί θα τα πούμε εδώ, Κυριακό. Εκείνο που θέλω, ένα μήνυμα να σηκωθούν οι συνάδελφοι από τα σκαμπό και να είναι όλοι παρόντες. Η σημερινή συνάντηση είναι θέμα ζωής και θανάτου για το μέλλον του κλάδου μας. Άμα ξέρουν ότι θα τους πείτε την αλήθεια και θα μιλήσετε με ονόματα, θα έρθουν. Άμα ξέρουν ότι θα κόψετε βασιλόπιτα και χορτόπιτα, δεν θα έρθουν. Από την ώρα που θα τους μιλήσεις και εσύ, επίσημα, πιστεύω ότι όλοι... Μην έρθουν ομοιόμορφα αντιμένοι μόνο, έτσι. Συλλαμβάνονται, ναι. Και συλληφθούν. Για να γίνει, Κυριακό, τώρα. Κοίταξε, μου έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί, συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί ότι το Έθνος, ο Μπόμπολας το βγάζει το Έθνος. Ναι. Ναι, από ό,τι ξέρω, γιατί τον έχω κατηγορούμενο μεθαύριο. Ναι. Πλάκα θα έχει να, άκου, να καταδικαστεί ο Μπόμπολας. Ωραία, τι έχει να γίνει. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, δεν προεκτέλεσε. Καλά. Λοιπόν, πού είναι, ρε παιδιά, το Έθνος? Μου το κρύψατε για να μην το δείξω. Λοιπόν, το Έθνος έχει σήμερα για το λαθρεμπόριο. Και λέω, ρε παιδί μου, το Έθνος δεν έχει γράψει ποτέ για σκουπίδια, δεν έχει γράψει ποτέ για Αττική Οδό. Ο καθένας γράφει. Δεν έχει γράψει. Γιατί γράφει σήμερα, μπράβο του. Καταρχήν, μπράβο του. Όχι, όχι, όχι. Πού είναι, αυτό είναι της Κυριακής. Λέγε όμως, γιατί νομίζεις, ρε εσύ? Κάποιος σε σαβοτάρει. Α, εδώ τα νέα το είδες. Yeah, τα νέα έχουν το σγουρό. Το κίνημα λέει των δημάρχων. Οι γαλάζιοι λέει θέλουν το σγουρό. Γαλάζια αυτοδιοίκηση. Κατάλαβες. Να, αυτή είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως τώρα. Λοιπόν. Για λέγε, ρε Κυριάκο, γιατί λες να το έγραψε ο Μπόμπολας, το Έθνος? Ανάτο. Ναι, το έχεις μέσα, κρυμμένο. Ένα χαράτσι τα κέρδη των λαθρεμπόρων. Ναι, ναι. Άκου να δεις. Ποιο ένα χαράτσι? Να το δει η Μαρία. 17 δις, λέει, είναι τα διαφυγόντα έσοδα από τσιγάρα και καύσιμα. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Όχι, όχι. Το λέει το Έθνος, του Γιώργη, του Μπόμπολα. Και του Φώτη. Δεν το πιστεύω. Και οι μειώσεις των συντάξεων είναι 1,7 δις. Ή 1,8 είναι το τέλος ακινήτων. Κοίτα. Το λέει η δεύτερη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Γιατί και αυτή της κυβερνήσεως είναι. Μάλιστα. Ναι. Το ξέρεις. Και εμείς το λέμε. Ναι. Και εμείς το λέμε. Κοίταξε, αυτό το νούμερο που γράφει το Έθνος είναι με βάση αυτό που είναι καταγεγραμμένο λαθρεμπόριο. Εσύ πιστεύεις ότι το λαθρεμπόριο των καυσίμων είναι όλο καταγεγραμμένο? Επειδή κάναμε μια κουβέντα πριν εδώ πέρα. Εδώ μην να... την κάνεις δημόσια, γιατί θα μας φάνε στα αλήθεια μας. Μα εγώ δεν. Εγώ πρόσεξα να δεις. Γιατί είπε ονόματα, γι' αυτό εγώ τον προστατεύω. Μα δεν θα τα πω προσεκτικά. Θα εγώ τον προστατεύω. Προσεκτικά θα σου πω. Προσεκτικά θα σου πω. Και η Μαρία τα είπε, αλλά. Δεν λέω ονόματα, αλλά πρόσεξε. Υπάρχουν αυτά τα ρημάδια, τα συστήματα ελέγχου
τα οποία εδώ και δεκαετίες δεν έχουν ακόμα εγκατασταθεί στα δηληστήρια. Δηλαδή τα δηληστήρια σήμερα, τα δύο δηληστήρια τα μεγάλα που έχουμε στην Ελλάδα, δεν έχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου ούτε μέσα στο δηληστήριο, ούτε σε μια ακτίνα κάποιων χιλιόμετρων γύρω-γύρω από το δηληστήριο. Δηλαδή, ό,τι διακινείται εκεί, είτε νόμιμο είτε παράνομο, δεν καταγράφεται. Πρώτον. Το ξέρουμε. Αλήθεια, λέει. Το ξέρουμε. Και το δεύτερο, άκου να σου πω τώρα για το δεύτερο. Αντώνη, εσύ το ξέρεις αυτό. Κάτι ξέρει. Ξέρει ο Αντώνης. Ναι, το ξέρει, το ξέρει. Λες ναι. Να μην το ξέρει. Και άκου τώρα για το δεύτερο. Αυτό που δεν υπάρχει στα δηληστήρια. Κύριε πρέσβη, λέτε αν το ξέρει ο Πρωθυπουργός αυτό. Εσείς που είσαστε και χρόνια. Έχουμε τον κύριο Γεωργίου, σε λίγο θα πούμε. Σημαντικά πράγματα. Κάτι άλλο που δεν υπάρχει στα δηληστήρια είναι το σύστημα ποσοτικού ελέγχου που ελέγχει τη σχέση του τελικού προϊόντος ανάλογα με το αργό που μπαίνει. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει σήμερα αν π.χ. ένα δηληστήριο παράγει 10 τόνους προϊόντα την ημέρα, 100 τόνους, 1.000 τόνους, 200.000 τόνους, πόσο αργό μπήκε για να παραχθούν αυτοί οι τόνοι τελικού προϊόντος. Με αποτέλεσμα, εάν κάτι γίνεται εκεί μέσα, εάν λέω εγώ, εάν, να μην μπορεί καν να ελεγχθεί γιατί το κράτος δεν έχει μηχανισμό ελέγχου. Και πάνε και κυνηγάνε τι. Πάνε και κυνηγάνε το λαθρεμπόριο του βενζινά, το ένα φορτηγό, ένα μικρό καραβάκι με 2-3 χιλιάδες τόνους, δηλαδή πιάνουν τα μικρά ψάρια, ενώ το μεγάλο λαθρεμπόριο, αυτό που γίνεται σε σχέση με αυτά που σου είπα, ή με τον γνωστό κύριο μέγα χορηγό της κυβέρνησης που ξεφορτώνει μεσοπέλαγα πλοία 50 και 100 χιλιάδων τόνων. Τώρα ρε παιδί μου. Τώρα ρε Νίκο, τώρα. Δεν ασχολείται κανείς. Έπει Σαμαρά Βενιζέλου τώρα. Τώρα που πήγε φυλακή ο Σπανός. Τώρα, ο Σπανός ήταν ένα ψάρι μικρός, αλλά δεν μπορεί να είναι μεγάλο. Τι δηλαδή τώρα ξεφορτώνουν αυτό. Κάθε μέρα ξεφορτώνουν και κάθε νύχτα. Συγγνώμη, εσύ που είσαι κάθε μέρα με τους δανειολήπτες για να πάω στη Μαρία, άφησα να τα πεις εσύ για τη Μαρία που τα ξέρει. Τα ξέρει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και με διαψεύζει, άμα λέω ψέματα. Και ένα, αλλά θα πούνε ότι μπορεί να τα λέει γιατί είναι αυτό. Αλλά εσύ που είσαι κάθε μέρα με τους δανειολήπτες που του παίρνουν το σπίτι, ρε παιδί. Ναι. Αυτός λοιπόν που του παίρνουν το σπίτι και ξέρει αυτό γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Δεν ξέρει ο κόσμος τα ονόματά τους. Όλος ο κόσμος. Τα ξέρει. Μια χαρά. Τα ξέρει τα ονόματά τους. Τα ξέρει. Αυτοί λοιπόν θέλουν να κρατήσουν αυτό το καθεστώς. Εσύ γιατί το κρατάς. Εσύ τι τους λες ρε εσύ, ήσουν προχθές στο Βόλο, εχθές ήσουν παραπροχθές στη Θεσσαλονίκη. Χθες ήμασταν στο Βόλο, ναι. Το τι μάτσα. Τους λες. Ο κόσμος πλέον έχει ξυπνήσει. Δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν 6 μήνες, πριν ένα χρόνο ή πριν 2 χρόνια. Για λέγε ρε Μαρία. Ο κόσμος έχει αρχίσει και ξυπνάει. Και δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν τρώει κουτόχορτο πλέον. Και θα το δεις στις εκλογές, Νίκο. Οι πρατηριούχοι, Μαρία μου, να πάρω λίγο που τα ζουν αυτά και τα βιώνουν και τι πάνε να κλείσουν. Επειδή το βιώνουμε. Μπήκαν τα συστήματα εισρωών και κρόων σε εμάς τον τελευταίο κρίκο, στα πρατήρια. Σε όλες τις εκπομπές μου, σε όλα στα μέσα που βγαίνω, πάντα τα τελευταία χρόνια φωνάζω και λέω. Και σαν πρόεδρος και σαν μέλος του διοικητικού. Ξεκινήσατε από το τέλος. Έπρεπε πρώτα τα δηληστήρια, εταιρείες, βιτιοφόρα και μετά εμείς. Γιατί το και κάνει. Το μεγάλο ψάρι είναι στις πλωτές δεξαμένες. Κανείς δεν είναι χαζός. Κανείς δεν είναι χαζός. Το θύμα είναι, το μεγάλο θύμα, οι καταναλωτές, οι οποίοι εξαπατώνται. Το ίδιο το κράτος, το οποίο έχει πολλά διαφυγόντα κέρδη. Τα έχουμε διαβάσει τα χρήματα. Και συνεχεία και εμείς οι πρατηριούχοι που τελειώνουμε. Όταν έχουμε απέναντι ακρίβεια, λαμόγια, εταιρικά μαγαζιά, τελειώσαμε. Τι θα γίνει μετά από εκεί πέρα. Εγώ δεν λέω ότι αυτό που έγινε είναι λίγο. Εγώ είμαι ευχαριστημένη. Και όποιοι είναι ένοχοι, όπου και να ανήκουν, πρατηριούχοι, είναι μέσα υπάλληλοι ανώτεροι, είναι εταιρείες να τιμωρηθούν. Τα ξέρετε αυτά. Συγγνώμη. Αλήθεια. Ρε Νίκο, όταν πας πίσω και να τρέξεις στις εκπομπές, θα δεις ότι η Ομοσπονδία χρόνια φωνάζει. Έχετε κάνει καταγγελίες. Μα πριν, δεν σου είπα έτσι, δεν άρχισε. Κάτσε, ρε, ότι έχουμε κάνει επώνυμες δηλαδή, καταγγελίες. Δηλαδή πήγατε στον εισαγγελέα και είπατε ότι τώρα πάει και έρχεται ένα καράβι Νίκο, πέρα δόθε. Νίκο, όταν πάνε και είναι καθαροί, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το θέμα είναι τώρα, πρόσεξε, ότι φτάσαμε σε ένα δύσκολο σημείο, το οποίο μπήκαν τα συστήματα. Τα οποία τα συστήματα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν να ξεμπλέξουμε λίγο. Μέχρι τέλη Μαρτίου θα λειτουργούν κανονικά. Έχει ανοίξει η πύλη και αυτό είναι ευχάριστο. Όμως, να δηλαδή, πάρει
μπήκαν τα συστήματα. Όχι, να ρωτήσω, ένα λεπτό, αγάπη μου. Μπήκανε τα συστήματα και θα βλέπουν τώρα τους μεγάλους εκεί στα δηληστήρια. Όχι, τα συστήματα δεν ξέρω γιατί μα τα λε έτσι. Κάτσε, μου το λε έτσι, μου το λε αλλιώ, μην με τρελαίνει τώρα. Εγώ έχω μία. Έτσι τα λένε σε άλλα κανάλια. Μία λογική. Δεν πετάω τίποτα. Ωραία, δεν πετάω τίποτα. Έτσι όπω είμαστε, οτιδήποτε συμβαίνει πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό μπορώ να σου κάνω ένα λεπτό. Παρακαλώ. Η Ένωση Βενζινοπολών Αττικής ξέρει ότι υπάρχουν 2, 3, 4 του ενός ο αδερφός έχει κάτσει και στα δικαστήρια, δεν έχει κάτσει. Ναι, να σου πω κάτι. Κάτσε μωρέ. Ναι, πες μου, εδώ λεπτό. Κάθομαι, δεν έχουμε απλούς ανθρώπους, δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Ένα λεπτό. Και εμείς εκεί ανήκουμε, μην νομίζεις. Όχι, στο δε. Εκεί ανήκουμε. Εσύ δεν θα καταλάβεις και εγώ τα φάρμακα. Θα το καταλάβει ο φαρμακοτρίφτης. Τώρα εσύ ξέρεις τις βενζίνες, δεν πρέπει να τις ξέρει ο κόσμος. Και λέω λοιπόν, υπάρχουν 3-4. Εσείς σαν Ένωση έχετε πάει στον εισαγγελέα και έχετε πει: ωραία, τώρα με το σπανό θα τη βρείτε. Εδώ μπροστά από το σπανό υπάρχει ο Νικολόπουλος. Πιο πάνω υπάρχει εκείνος που μιλάει με τον Πρωθυπουργό. Στο Σαμαράς, αυτούς τα έχεις πει. Εσύ θα ρίξεις ότι δεν έχουμε απευθυνθεί. Και φάγανε πόρτα. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη δύναμη των καταναλωτών. Σωστό. Προσέξτε. Σωστό. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο τιμών. Αν θα μπεις μέσα, Νίκο μου, θα δεις τους πρατηρίουχους τους οποίους τους πιάσανε, είναι από τα πολύ φτηνά μαγαζιά. Είναι αυτό πάντα που βγαίνω και αναρωτιέμαι και λέω: τα φτηνά, τα πολύ φτηνά είναι πράγματι φτηνά? Γιατί να είναι φτηνή η βενζίνη, πρέπει να έχει καλή τιμή, να είναι σωστή η ποιότητα, να είναι σωστή η ποσότητα. Πρέπει να έχει ένα πακέτο. Άμα είναι κλεμμένη. Πρέπει να έχει ένα πακέτο. Αγάπη, άμα είναι κλεμμένη, λεπτό, μπορεί να είναι λεπτό, και καλή μου, και κλεμμένη. Λεπτό. Εγώ λέω το εξής, όταν πιάνουν μαγαζιά, τα οποία τα πιάνουν με νοθευμένη βενζίνη, έτσι, ή ότι είναι πειραγμένες οι αντλίες, τα κλείνουν για 6 μήνες. Μα τι να το κάνω εγώ για 6 μήνες. Ρήμαξέ το να μην ξαναυπάρξει σε εκείνο το σημείο πρατήριο και ο πρατηριούχος που έχει την πληροφορία ότι στη Λεωφόρο Αμφιθέας, παράδειγμα, πήρε ως το τάδε σημείο, Καβάλας, έκλεβε, να μην ξαναπατάει εκεί. Εκεί είναι η δύναμη του καταναλωτή, ο οποίος γρήγορα, Νίκο μου, ξεχνάει. Μάλιστα. Δεν έχει μνήμη. Έχει δίκιο. Η Μαρία, μόνο που καταλαβαίνετε, η Μαρία λέει κάτι που εγώ δεν το συμμερίζουμε, ότι ο καταναλωτής έχει μπορεί, και αυτός μπορεί να έχει τη δύναμη του Πρωθυπουργού. Δεν την έχει. Έχει τη δύναμη να αλλάζει όμως τον Πρωθυπουργό. Να αλλάζει τον πολιτικό, να αλλάζει τον βουλευτή. Κυριάκο, κάτι τελευταίο. Ο καταναλωτής, περιμένει ο καταναλωτής έχει τη δύναμη που λέει εδώ πέρα η Πρόεδρος, τη δύναμη όμως να επέμβει στο βενζινάδικο. Ο καταναλωτής δεν έχει καμία δύναμη για να επέμβει στο δηληστήριο και καμία δύναμη για να επέμβει στις πλατφόρμες πλωτές, μεσοπέλαγα, εκεί που γίνονται τα μεγάλα τονάζ. Τώρα μιλάμε για τα μικρά ψαράκια που βάλανε νοθευμένα καύσιμα στο βενζινάδικο, που έχουν πειραγμένες τις αντλίες ή που παίρνουν πετρέλαιο εξαγωγής και το ξεφορτώνουν από ένα βιτίο που πάει δίθεν στην Αλβανία, πάντως, το ξεφορτώνουν στο βενζινάδικο. Αυτά είναι ξύλο πράγματα, είναι 30 και 40 τόνοι. Ο καταναλωτής που βλέπει φτηνή βενζίνη, εκεί πηγαίνει, διότι πια τα οικονομικά του είναι αλλιώς. Λοιπόν, το φτηνό το τρώει όμως. Εμείς δεν θα το κλείσουμε το θέμα. Θα το συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τη Μαρία που ήρθε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα για ένα πολύ. Θέμα που κάνει τζιζ. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο, αλλά να πούμε για εσάς που δεν είχατε τη δυνατότητα σήμερα να θέσετε τα ερωτήματά σας στην υπέρβαση, μπορείτε να πείτε ότι παίρνετε τηλέφωνο από εμάς, από την εκπομπή εδώ, από τον Νίκο τον Νικολόπουλο, από την Αμέλεια, από την εκπομπή «Με ανοιχτά αυτιά» και να ζητήσετε εκεί, μαζί με χιλιάδες άλλους δανειολήπτες και με εμένα, να ζητήσετε τα δικαιώματά σας. Ναι, σε άλλες χώρες γίνεται, πιστέψτε το και ελάτε μαζί σε αυτό το ρωμαλαίο κίνημα. Σε ποιο τηλέφωνο? Στο 210-38-38-068, ώρες καταστημάτων καθημερινά, μπορούν να καλούν όλοι οι πολίτες και οι τηλεθετές της εκπομπής του Νίκο μου που εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, το γνωρίζεις, να πάρουν τώρα, να λυθούν τα προβλήματά τους και να δουν πώς μπορούν να σώσουν την περιουσία τους από κατασχέσεις, πληστηριασμούς, διαταγές πληρωμής από την ευθερεσία των τραπεζών. Η υπογραφή σας έχει πολύ μεγάλη δύναμη και η ψήφο σας. Δηλαδή, αυτό που δεν τολμούν ενδεχομένως να το κάνουν άλλοι, είτε για τους προδότες της πατρίδος. Οχ, τα βάλανε και μακριά. Μπορείτε εσείς με την υπογραφή σας το παλικάρι να το στείλετε εκεί που πρέπει. Μαζί, έχουμε υπογράψει κι άλλοι. Έτσι. Να κάνει παρέα με αυτούς. Το ζευγάρι της συμφοράς. Έτσι. Εσείς λοιπόν μπορείτε για αυτούς που
έκαναν αυτή την εθνική προδοσία να στείλετε την υπογραφή σας. Μπορείτε επίσης για τους λαθρέμπορους ετοιμάζουμε μια καινούργια. Όπου αυτά που είπε ο Κυριάκος ο Τόμπρας, ενδεχομένως αν μαζευτούν όπως μέχρι τώρα έχουμε 3.500 υπογραφές, κάποιοι δικαστές μπορεί να βρεθούν. Ξέρετε πώς τον λέγανε εκείνον μωρέ στην Αμερική? Αλ Καπόνε τον λέγανε. Ναι, τον έχω, φορολογικά το αυτό. Αλ Καπόνε, ναι. Το θυμάστε? Δεν πίστευε ποτέ ότι θα πήγαινε φυλακή. Μαθητής του δημοτικού μπροστά. Γιατί μου κάνει εντύπωση πως η Μαρία, ενώ ξέρει ότι λαθρέμποροι καυσίμων όποτε θέλουν έχουν ανοιχτή γραμμή με τον Πρωθυπουργό, η Μαρία δέχεται το στόμα της να το έχει μισό ανοιχμένο. Αλλά αν η Μαρία, ο Νίκος, ο Κυριάκος, η Αμέλεια ανοίξουμε το στόμα μας, τότε μπορούμε να τους καταβροχθήσουμε. Καλημέρα. Μείνετε μαζί Νίκο, μας. Είναι εδώ ο κύριος Γεωργίου να μιλήσουμε για τα μεγάλα εθνικά μας θέματα. Την Τετάρτη, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο Θέατρο Ακάδημος. Το είπα και εγώ. Τετάρτη, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο Θέατρο Ακάδημος, θα υπάρξει ενημέρωση. Και το στόμα μου είναι ανοιχτό, μιλάω πάντα. Πιο δυνατά. Πάμε. Πολύ δυνατά.